προηγούμενη Πέμπτη επισκέφτηκε την λίμνη Καγιάφα και την περιοχή ο πρόεδρος της εταιρείας ακινήτων δημοσίου, της ΕΤΑΡ, ο κ. Τερζάκης, με κλιμάκιο από μηχανικούς και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Την Παρασκευή, την επόμενη αμέσως ημέρα, είχαμε προημερών ήδη κλείσει ένα ραντεβού μαζί του. Τον επισκέφτηκα λοιπόν στην Αθήνα και συζητήσαμε για την δυνατότητα αξιοποίηση του Καγιάφα, για την ήδη υπάρχουσα και τρέχουσα μελέτη, για την χρηματοδότησή της και για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου αντικειμένου αξιοποίησης στο πακέτο Ιμπλουκέρ. Δήλωσα στον κύριο Τερζάκη ότι η μελέτη η οποία έχει κολλήσει τους τελευταίους τουλάχιστον 30-35 μήνες πρέπει ανεξαρτήτως του προεδρικού διατάγματος το οποίο βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα, έστω και με την υπάρχουσα νομοθεσία, να προχωρήσει και να τελειώσει επιτέλους μετά από τόσο καιρό η μελέτη των 8 περίπου εκατομμυρίων ή όσο προϋπολογισμού απομένει μετά την αφαίρεση κάποιων παρεμβάσεων εξαιτίας της πρόσκρουσης μερικών εκ των παρεμβάσεων στην υπάρχουσα νομοθεσία. Μου είπε ότι η υπηρεσία του έχει αξιολογήσει ότι τα έργα τα οποία μπορούν να γίνουν εκεί είτε αφορούν τα ήδη υπάρχοντα κτίσματα και την αξιοποίησή τους, είτε τον περιβάλλοντα από την λίμνη δρόμο περιπάτου, είτε άλλες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε αυτό το ιδιαίτερο φυσικό κάλος τοπίο, είτε της γέφυρας που ενώνει το νησάκι με τον υπόλοιπο τμήμα του Καγιάφου, είτε της παρεμβάσεις επί της ακτής, όλες αυτές οι παρεμβάσεις φτάνουν σε ένα προϋπολογισμό από την ήδη υπάρχουσα μελέτη περίπου τα 4,5 με 5 εκατομμύρια. Δήλωσα με κάθε έμφαση και με απόλυτη βεβαιότητα προς τον κύριο Τερζάκη ότι η περιφέρεια έχει δηλώσει εδώ και καιρό και στην προηγούμενη διοίκηση. Το έχει κάνει και δημόσια με συνέντευξή μας που είχαμε δώσει εδώ. Επαναβεβαίωσα τη θέση μας και στον νυν πρόεδρο ότι διατίθεται μέσα από το δικό της πρόγραμμα το ευρωπαϊκό, το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος, να χρηματοδοτήσει το έργο που περιλαμβάνει και τις παρεμβάσεις που περιλαμβάνει η υπάρχουσα μελέτη. Αυτό όμως απαιτεί ότι τους επόμενους 5-6 μήνες θα κερδίσουμε με ταχύ ρυθμούς τον χρόνο που τόσο καιρό χάσαμε. Ο Καγιάφας έχει χάσει πάρα πολλά χρόνια για να περιμένει κι άλλο. Η βούληση όλων των τοπικών παραγόντων της Ιλίας και γνωρίζω πολύ καλά τι σας λέω, τόσο των βουλευτών, όσο και του Δήμου και της Περιφέρειας, όπως σας επιβεβαίωσα προηγουμένως, βρίσκεται σε μία κοινή γραμμή, το προεδρικό διάταγμα να τελειώσει, το πλαίσιο το νομοθετικό να είναι σαφές, η μελέτη να προχωρήσει ταχύτατα με παρέμβαση και του ίδιου του Υπουργού και του ίδιου του Προέδρου της ΕΤΑΡ και της αποκεντρωμένης διοίκησης και του Γενικού Γραμματέα με τον οποίο έχουμε μιλήσει και αρματέσει το θέμα. Εμείς είμαστε εδώ και θα περιμένουμε τους επόμενους 5-6 μήνες παρακολουθώντας στενά το θέμα, επαναβεβαιώνοντας κάθε στιγμή την βούλησή μας, την ευρεία βούλησή μας, να χρηματοδοτήσουμε από δικούς μας πόρους το έργο. Ο Καγιάφας είναι έργο πνοής για την Ιλία. Όπως προείπα, δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος. Διαφορετικά, ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες.